Και θα συζητήσουμε τώρα με την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου, και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρουτσιώτη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Και καλησπέρα. Η πάσα ήταν εξαιρετική, γιατί το θέμα της δικαιοσύνης έχει ανάψει φωτιές από προχτές. Και να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Βαρουτσιώτη, για το λόγο που δεν αποδεχτήκατε την έστω και αργά πρόσκληση που σας έκανε η κυβέρνηση να βρείτε μια συνενετική λύση. Από ό,τι κατάλαβα, σας καλούσε στη λίστα που ήδη υπάρχει από τη διακομματική της Βουλής να βρείτε ποια πρόσωπα συμφωνείτε. Αν το κατάλαβα καλά, αυτή θα ήταν η συνένεση, αν καθόσαστε σε ένα τραπέζι. Γιατί το αρνηθήκατε? Κυρία Σταΐ, για τους ίδιους λόγους για τους οποίους λέγαμε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να προχωρήσει μόνη της. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στο μέσο προεκλογικής περίοδου. Η κυβέρνηση έχει καταθέσει την εντολή της στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Βρισκόμαστε σε αυτό το μετέχμιο μέχρι να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, αλλά είμαστε σε ουσιαστική προεκλογική περίοδο. Αυτό το οποίο απαγορεύει ο νόμος είναι στην προεκλογική περίοδο ακόμα και να μετατίθεται ένας δημόσιος υπάλληλος, να γίνονται προσλήψεις. Πόσο μάλλον να προχωρήσουμε στην επιλογή της επόμενης ηγεσίας της δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά δε τη διάσκεψη των Προέδρων, θα σας πω ότι ούτως ή αλλιώς τη διάσκεψη των Προέδρων το κυβερνών κόμμα έχει τα 4 πέμπτα. Γιατί αυτό εννοείται, έχει την πλειοψηφία. Ναι. Έχει τη συντριπτική πλειοψηφία. Ναι. Δεν έχει την πλειοψηφία των 151, 2, 3 βουλευτών. Έχει τη συντριπτική πλειοψηφία, γιατί η διάσκεψη των Προέδρων αποτελείται από το Προεδρείο της Βουλής και τα Προεδρία όλων των Επιτροπών τα οποία ανήκουν. Αυτό σημαίνει ότι είχατε σοβαρές αντιρρήσεις για κάποια πρόσωπα. Γιατί κάποια άλλα πήραν ψήφους πέραν της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως εμείς έχουμε σοβαρή αντίρρηση για το κατά πόσον αυτή τη στιγμή και υπό την πίεση των εξελίξεων θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την επιλογή. Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Αυτά τα πρόσωπα για τα οποία συμφωνήσατε στην διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, πιθανόν να είναι πρόσωπα τα οποία θα τα φέρνατε και εσείς εάν είσαστε κυβέρνηση? Είναι το πλέον πιθανό. Γιατί δεν πρόκειται να αλλάξουμε τη λίστα των δικαστών οι οποίοι είναι υποψήφοι. Οι ίδιοι υποψήφοι θα παραμείνουν και την επόμενη των εκλογών. Άρα το πλέον πιθανό είναι οι άνθρωποι που πήραν ήδη την ψήφο τη δικιά μας να είναι και προτάσεις την επόμενη μέρα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία όμως είναι γιατί σήμερα καίγεται τόσο πολύ η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτό το διορισμό. Άκουσα πάρα πολλές εξηγήσεις. Δεν έχω καταλήξει. Θα σας πω όμως ότι έχω ακούσει και διάφορα τρελά. Όπως να γίνεται μια ευθεία αναφορά στο 2014, όταν τότε η κυβέρνηση, η οποία διένυε το ίμιση της θητείας της, επέλεξε τον κύριο Στουρνάρα. Ούτε είχε χάσει την πλειοψηφία, ούτε είχαμε πάει στις εκλογές, ούτε είχε πει ότι εγώ θα προσφύγω στις κάλπες, ούτε είχε πει ότι έχει τελειώσει ο ορίζοντάς μου. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί δεν μπορούμε να τηρήσουμε το Σύνταγμα, να μην επιλέξουμε τώρα, να επιλέξει η επόμενη. Καλά, δεν είναι αντισυνταγματικό. Ναι, η ουσία όμως του Συντάγματος είναι ότι ηθικό, πρέπει να υπάρχει. Ζήτημα, πρέπει να υπάρχει. Ηθικό και πολιτικό ζήτημα και ηθικό βάζεται. Και πολιτικό και συνταγματικό, έτσι όπως το εκφράσανε κορυφαίοι συνταγματολόγοι, όπως ο κύριος Μανιτάκης ή ο κύριος Χρυσόγονος. Και ο κύριος Σταθόπουλος είχε μία. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκονται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι στο συντηρητικό χώρο. Ναι. Ο ένας ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος επιλογή του κυρίου Κουβέλη για υπουργός δικαιοσύνης το 2012. Και βέβαια και τελευταίος και ο Νίκος Αλιβιζάτος, που αντίστοιχα έβαλε τους ίδιους προβληματισμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μας πει η κυρία Σβίγκου, εσείς γιατί επιμένετε? Δεν διέκοψα πριν, γιατί. Καλά κάνατε. Όχι, γιατί νομίζω ότι αυτοί που μας ακούν μπορούν να αντιληφθούν ότι τελικά προφάσισε να αμαρτία σε ψάχνει η Νέα Δημοκρατία και προσχήματα. Επί της ουσίας αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη ως ένα εργαλείο, ως ένα λάφιο ενδεχομένως, το οποίο θεωρεί ότι μια μελλοντική κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα μπορέσει να χειραγωγήσει. Δεν θεωρώ ότι αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη όπως οφείλει εκ του Συντάγματος, ως δηλαδή έναν ανεξάρτητο θεσμό στον οποίο οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε και να σεβόμαστε. Από τη μια υπάρχει συνταγματικά προβλεπόμενη διαδικασία και η διαδικασία την οποία προβλέπει ο νόμος του 2010, ο νόμος Καστανίδη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Καλογύρου, 3 Μαΐου εκκίνησε τη διαδικασία. Στη συνέχεια υπήρξε εντός του μήνα η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων. Και η διαδικασία
συνεχίζεται όπως συνεχίστηκε, όπως προβλέπει ο νόμος. Σήμερα που έστειλε και την επιστολή ο κ. Καλογίου στον κύριο Μητσοτάκη, είδαμε μέσα από την απάντηση του κ. Μητσοτάκη ότι δεν τον ενδιαφέρει η συνένεση, αυτή την οποία επικαλούνταν εδώ και δύο μέρες. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ο ίδιος να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τη δικαιοσύνη στην πολιτική αντιπαράθεση. Και γι' αυτό και η Ένωση Εισαγγελέων σήμερα το απόγευμα έβγαλε μια ανακοίνωση, την οποία οφείλουν να τη διαβάσουν πολύ προσεκτικά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί και η ίδια η Ένωση ζητά. Ναι, λέει ότι είναι απαξιωτική η πολιτική αντιπαράθεση για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτό είναι δεδομένο. Αν υπάρχει τέτοιου τύπου αντιπαράθεση, το μόνο βέβαια είναι ότι η δικαιοσύνη πλήττεται. Αλλά η takes two του τάγκο και οι δύο είστε στην αντιπαράθεση αυτή. Γιατί θα μπορούσε κανείς να σας πει, κυρία Σβίγκου, ότι ως ηθικό και πολιτικό επιχείρημα, από τη στιγμή που πάτε σε εθνικές εκλογές, επειδή θεωρήσατε ότι η ήττα στις ευρωεκλογές προφανώς δεν σας δίνει την πολιτική νομιμοποίηση για όλες τις αποφάσεις μέχρι τον Οκτώβριο, μπορεί και σε αυτό το θέμα να λέγατε ότι ναι, αφού ζητά εγώ ως κυβέρνηση πάω σε εκλογές με αυτό το σκεπτικό, τότε δεν υπάρχει λόγος αποφάσεις τέτοιου τύπου να τις πάρω εγώ. Όποιον βγάλει κάλπη. Ακούστε, η κυβέρνηση διατηρεί όλες τις συνταγματικές αρμοδιότητες. Και μάλιστα ο ίδιος ο νόμος του 2000... Δεν εγώ για συνταγματικά όλες τις, έχει όλη την πολιτική και τη συνταγματική νομιμοποίηση. Ένα-ένα. Πρώτα αυτό σχετικά με το κατά πόσο έχει τις αρμοδιότητες. Να πω επίσης ότι στο νόμο του 10, σύμφωνα με τον οποίο μα το Σύνταγμα δεν σας επέβαλε να πάτε και σε πρόορες εκλογές. Μισό λεπτό. Στις πρόορες εκλογές πήγατε για λόγους πολιτικούς, αν δεν κάνω λάθος. Ένα-ένα θα φτάσουμε και εκεί να ολοκληρώσουμε μισό λεπτό τη σκέψη μου. Ότι ακόμα και ο νόμος του 10 λέει ότι αυτή η διαδικασία θα ακολουθηθεί ακόμα και μετά από διάλυση Βουλής. Δεν είχαμε αυτό συγκεκριμένη περίπτωση. Ίσα-ίσα είχαμε γνώμη της διάσκεψης των Προέδρων και μάλιστα ακούσαμε πριν τον κ. Βαρουτσιώτη να λέει ότι εμείς δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε και τη διάσκεψη των Προέδρων. Αν ούτε αυτό θέλουν να αμφισβητήσουν, αν συμφωνούν με τα προσωπικά, τότε ποιο ακριβώς είναι το ζήτημα. Κύριε Βαρουτσιώτη, αυτό η αλήθεια είναι ένα ζήτημα. Γιατί εγώ σας το έβαλα λίγο πιο ευθύ το θέμα. Σας είπα, το θέμα είναι ότι κάποια πρόσωπα δεν θέλετε να υπάρχουν στη λίστα. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτό και αν τα πρόσωπα αυτά είναι πρόσωπα που θα επιλέξετε κι εσείς, τότε πράγματι η αντιπαράθεση, αυτή η σύγκρουση, δεν υπάρχει τόσο σημαντικός λόγος να γίνεται. Εγώ θα σας πω, κυρία Στάκη, θα σας το πω λίγο διαφορετικά για να το καταλάβουν. Όπως δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να πάρει κρίσιμες αποφάσεις, έτσι δεν μπορεί να κάνει να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες έτσι όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα. Κύριε Βαρουτσιώτη, πού ακριβώς γράφεται αυτό το Σύνταγμα και σε ποιο νόμο? Δεν γράφεται. Από πότε η ψήφος στις ευρωεκλογές αλλάζει η κυβέρνηση? Πού το έχετε ξαναδεί αυτό? Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός παρετείται ενώπιον του ελληνικού λαού, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ζητήσει επίσπευση των εκλογών. Ουσιαστικά μπαίνουμε σε αυτό το χρόνο. Μπαίνουμε σε αυτό το χρόνο. Όπως δεν θα μπορούσατε αύριο το πρωί να διορίσετε, που μπορεί το ΚΙΣΕΑ, να διορίσει καινούργια ηγεσία. Εννοείται δεν θα διορίζαμε τον κύριο Στουρνάρα. Στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό λέτε, όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς.